Γεια σας. Γεια. Ακούτε την εκπομπή «Παρέα με τα παραμύθια» με την Τασία Μάρη και την Αθηνά Μπερδέκα. Καθημερινά μαζί σας στο διαδικτυακό ραδιόφωνο «Ήρωή». Και σήμερα, Τασία μου, έχω ένα θέμα. Είμαι αναστατωμένη. Τι έχεις? Κοίτα, τέλειωσε ο μήνας, 30 Σεπτέμβρη σήμερα, έτσι. Τελείωσε ο μήνας και εμένα ακόμα το μυαλό μου έχει μείνει στο καλοκαίρι. Εμένα δεν έχει μείνει απλώς το μυαλό μου. Εγώ κάνω και μπάνια ακόμα, σε πληροφορώ, ε. Μα ναι, αφού ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, μπορούμε να κάνουμε ακόμα μπάνιο. Γι' αυτό και εμένα το μυαλό μου πήγε πίσω, στα νησιά, στις θάλασσες, στα καράβια. Όλη η εκπομπή σήμερα, τελείωσε, το αποφάσισα εγώ και διατάζω, θα είναι για ψαράδες, καράβια, θάλασσα. Και θα ξεκινήσω με ένα παραμύθι από τη Φολέγανδρο για έναν ψαρά που λέγεται το Χρυσό Ψαράκι. Μια φορά και έναν καιρό, πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένας ψαράς στη Φολέγανδρο αποφάσισε για άλλη μια μέρα να πάει να ψαρέψει στην κοντινή του παραλία. Εκεί όμως που ψάρευε και σκεφτότανε που θα γυρίσει σπίτι του και δεν θα έχει τίποτα να δώσει στα παιδιά του να φάει, έπιασε ένα χρυσό ψαράκι. Το ψαράκι κουνιότανε πάνω στο αγκίστρι και ξαφνικά άκουσε ο ψαράς το ψαράκι να μιλά και του έλεγε: «Ψαρά μου, σε παρακαλώ, άσε με και εγώ θα πραγματοποιήσω μια ευχή σου». Ο ψαράς πλησίασε κοντά στο ψαράκι και του είπε: «Το πρωί που έφυγα, το μικρότερό μου παιδάκι, ο Χρήστος, το μικρότερο, μην μπερδευτείς γιατί έχω 7, το πιο μικρό, ο Χρήστος ψινόταν στον πυρετό, είχε πάρα πολύ ψηλό πυρετό και εγώ ήταν το παιδάκι, ήταν κόκκινα τα μαγουλά του, ήτανε κάτω από τις κουβέρτες και κρύωνε. Θέλω τώρα που θα γυρίσω ο Χρήστος μου να είναι καλά». «Έγινε», είπε το ψαράκι και βούτεξε μέσα στη θάλασσα. Ο ψαράς μάζεψε γρήγορα γρήγορα το καλάμι του και γύρισε στο σπίτι, γεμάτος απορία αν θα έχει πραγματοποιηθεί η επιθυμία του, δηλαδή αν όλα αυτά που έζησε ήταν αλήθεια. Άνοιξε την πόρτα και είδε το Χρήστο που όταν έφυγε για να πάει να ψαρέψει ήταν κάτω από τις κουβέρτες, πάνω από τις κουβέρτες, πάνω στο κρεβάτι, να χοροπηδάει και να φωνάζει: «Είμαι καλά, είμαι καλά». Ο ψαράς πήρε το καλάμι και ξαναπήγε στην παραλία να ψαρέψει πάλι, μήπως και πιάσει πάλι το χρυσό ψαράκι. Εκεί που καθόταν και κοίταζε τον ουρανό που είχε γεμίσει γλάρους, πάλι εμφανίστηκε το χρυσό ψαράκι. Το χρυσό ψαράκι είπε δυνατά: «Πάλι εσύ ψαρά, πάλι με έπιασες στα αγκίστρι σου. Αν με αφήσεις θα σου πραγματοποιήσω πάλι μια επιθυμία. Θέλω τώρα που θα γυρίσω στο σπίτι να υπάρχει ένα μεγάλο καρβέλι με ψωμί να φάνε όλα τα παιδιά μου και τα 7. «Έγινε», είπε το ψαράκι και βούτυξε πάλι μέσα στη θάλασσα. Ο ψαράς γύρισε γρήγορα γρήγορα στο σπίτι να δει αν και αυτή τη φορά η ευχή του είχε γίνει πραγματικότητα. Ανοίγει την πόρτα και βλέπει πάνω στο τραπέζι ένα τεράστιο καρβέλι. Τα 7 παιδιά του είχαν κάτσει γύρω γύρω στο τραπέζι και περιμένανε τον μπαμπά να κόψει στον καθένα από μια μεγάλη φέτα για να φάνε. Αφού φάγαν και κοιμήθηκε ο ψαράς, το απόγευμα πήγε πάλι να ψαρέψει. Όπως καθόταν λοιπόν στο βράχο του τον αγαπημένο και είχε ρίξει μέσα το καλάμι, πιάστηκε πάλι το χρυσό ψαράκι. «Αυτή τη φορά θέλω να μου πεις τι ευχή να σου πραγματοποιήσω, γιατί η μαμά μου με περιμένει», είπε το ψαράκι. «Θέλω να φτιάξεις ένα ωραίο κόκκινο φόρεμα για τη γυναίκα μου. Και τώρα που θα γυρίσω και θα τηγανίζει τα ψάρια, να είναι ντυμένη με ένα ωραίο κόκκινο φόρεμα». «Εντάξει», είπε το ψαράκι και έπεσε για άλλη μια φορά στη θάλασσα. Ο ψαράς γύρισε γρήγορα γρήγορα να δει αν η γυναίκα του φορούσε το κόκκινο φόρεμα. Πριν προλάβει να φτάσει στο σπίτι, είδε τη γυναίκα του με ένα κόκκινο φόρεμα και την ποδιά να τρέχει και να του λέει: «Παράξενα πράγματα συμβαίνουν, άντρα μου. Ήρθε ένα τεράστιο καρβέλι στο τραπέζι μας και ξαφνικά εκεί που τηγάνιζα ένα κόκκινο φόρεμα ήρθε πάνω μου. Πώς γίνονται αυτά?» «Έλα εδώ», της είπε ο ψαράς. Την έπιασε από το χέρι και την πήγε στην κρεβατοκάμαρά τους.
Της τα είπε όλα με το νι και με το σίγμα. Είπε η γυναίκα του. Και σίγα για έξυπνο. Γιατί? Της είπε ο ψαράς και παρατήρησε ότι τον κοίταγε με αυτό το περίεργο βλέμμα που τον κοιτάει όταν κάνει κάποια ζαβολιά ή όταν κάτι ξεχνάει ή όταν έχει πάει στην αγορά και έχει ξεχάσει να φέρει γάλα. Και εσύ είχα για έξυπνο, μόνο αυτά ήξερες να ζητήσεις από το χρυσό ψαράκι. Και τι να ζήταγα, είπε ο ψαράς. Να ζητήσεις ένα τεράστιο σπίτι, πολλά ρούχα για τα παιδιά μας και πολλά λεφτά. Εντάξει, είπε ο ψαράς και γύρισε στην παραλία. Έριξε το καλάμι του και περίμενε πώς και πώς να πιαστεί το χρυσό ψαράκι. Και έτσι και έγινε. Ξαναπιάστηκε το χρυσό ψαράκι, γιατί όπως λένε και όλοι στο χωριό, αυτός ο ψαράς έχει το πιο νόστιμο δόλωμα, ψωμί με τυρί. Το ψαράκι, κουρασμένο που για άλλη μια φορά πιάστηκε στα γκίστρι, του είπε: «Έλα τώρα, τέλειωνε, τι ευχή θες?» «Θέλω ένα, όπως μου είπε και η γυναίκα μου, όχι εγώ το είπα, ένα μεγάλο σπίτι, πολλά ρούχα για τα παιδιά μας και πολλά λεφτά». «Έγινε», είπε το ψαράκι. Και έγινε και αυτό. Αλλά όταν ξάπλωσαν το βράδυ, η γυναίκα του του είπε στο αυτί: «Άκου άντρα, αύριο αν ξαναπιάσεις το ψαράκι, θα του ζητήσεις να γίνεις εσύ βασιλιάς και εγώ βασίλισσα». «Πώς?», είπε ο ψαράς και χάσε τον ύπνο του. «Πώς μπορώ να το ζητήσω εγώ αυτό, αφού εγώ είμαι ψαράς και εσύ είσαι η γυναίκα του ψαρά? Πώς μπορώ εγώ να γίνω βασιλιάς και εσύ να γίνεις βασίλισσα?» «Άμα έχουμε το χρυσό ψαράκι και τη βοήθειά του, όλα γίνονται», είπε η γυναίκα. Την άλλη μέρα, για να μην σας τα πολύ λόγο, έφτασε στην παραλία και πιάστηκε πάλι το χρυσό ψαράκι. Γιατί όπως είπαμε και πριν, ο ψαράς είχε το πιο νόστιμο δόλωμα στο χωριό. Το χρυσό ψαράκι του είπε: «Τι ευχή θέλεις τώρα που ξημέρωσε καινούρια μέρα και έχεις και πιο καθαρό μυαλό?» «Θέλω, δηλαδή δεν θέλω, δηλαδή η γυναίκα μου θέλει και εγώ συμφώνησα, γιατί δεν μπορώ να διαφωνήσω με τη γυναίκα μου, γιατί εδώ που τα λέμε είχε και δίκιο σε αυτό που ζητάει». «Έλα, πες», του λέει το ψαράκι. «Θέλω να γίνω εγώ βασιλιάς και η γυναίκα μου βασίλισσα». «Τι?», είπε το ψαράκι και για πρώτη φορά τον κοίταξε βαθιά μέσα στα μάτια. «Τι είπες?» «Θέλω να γίνω εγώ βασιλιάς και η γυναίκα μου να γίνει βασίλισσα». «Είσαι σίγουρος?», του είπε το ψαράκι και το κοίταξε βαθιά μέσα στα μάτια. «Ναι», είπε αποφασισμένος ο ψαράς. «Έγινε», είπε το ψαράκι και βούτυξε μέσα στη θάλασσα. Ο ψαράς γύρισε πίσω και ξαφνικά είδε τη γυναίκα του χωρίς το κόκκινο φόρεμα. Και το καρβέλι δεν υπήρχε πια στο τραπέζι. «Τι έκανες?», του είπε η γυναίκα. «Είπα στο ψαράκι αυτό που μου είπες χθες το βράδυ». «Και τι έγινε?» «Τι έγινε, βρε γυναίκα? Απ' την απληστία μας χάσαμε και αυτά που είχαμε». Και έτσι λοιπόν ο ψαράς έμαθε ότι δεν πρέπει να ζητάει όλο και όλο και περισσότερα. Κοίταξε τη γυναίκα του βαθιά μέσα στα μάτια και με αγάπη της είπε: «Άμα έχω εγώ εσένα και εσύ εμένα και τα 7 παιδιά μας έχουν εμάς, θα ζούμε πάντα ευτυχισμένα και δεν θα χρειαζόμαστε τίποτα περισσότερο». Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
Ξέρεις ποιος έχει γράψει τους στίχους αυτού του τραγουδιού? Αυτό πρέπει να είναι λαϊκό τραγούδι, όχι? Σε πληροφορώ ότι είναι στίχη του Κωστή Παλαμά. Α, δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, όση ώρα άκουγα το τραγούδι, προβληματίστηκα πολύ, γιατί ξέρω κι εγώ ένα παραμύθι με χρυσό ψαράκι, ψαράκι χρυσό ψαράκι, και αυτό έρχεται από την παράδοση της Μικράς Ασίας, είναι σμυρναίικο παραμύθι. Και θα το πούμε τώρα. Το ψαραδάκι και το τσομπανάκι. Ένας ψαράς ήτανε και είχε μια γυναίκα και ένα παιδί. Το παιδί μικρό ήτανε, καμιά δεκαπενταριά χρόνων, να τόσο. Η δουλειά του αυτού του γέρου ήταν να ψαρεύει. Ψαράς ήτανε. Είχε μια βαρκούλα με τα δίχτυα του που ψάρευε. Μια μέρα του λέει το παιδί: «Πατέρα, πάρε με και εμένα στο ψάρεμα». «Όχι, εσύ θα πας σχολείο». «Σήμερα Σάββατο είναι, το μεσημέρι δεν έχουμε σχολείο. Πάρε με και εμένα μαζί σου». Αποφάσισε και το πήρε. Λοιπόν, έριχνε ο γέρος στα δίχτυα από εδώ, έριχνε από εκεί, δεν έπιανε τίποτα και βραδιάστηκε. Και αυτό στενοχωριόταν, γιατί αυτή ήταν η ζήση του. «Πατέρα, ρίξε και μια φορά για τη δική μου τύχη». Έριξε λοιπόν στην τύχη του και πιάνει ένα χρυσό ψαράκι. Τώρα, άνοιξε στην ακρογιαλιά ένα λάκκο και βάλε το ψαράκι μέσα, και να πάω να φέρω μια γυάλα να το πάμε στη βασίλισσα». Αλλά το παιδί έβλεπε το ψαράκι που ανοιγόκλεινε το στοματάκι του και το λυπήθηκε, και κάνει έτσι με τα χέρια του και το πέταξε μέσα στη θάλασσα. Όταν το έριξε όμως στη θάλασσα, τρόμαξε το παιδί. Σκέφτηκε: «Θα έρθει τώρα ο πατέρας». Το έβαλε στα πόδια και έφυγε. Στο δρόμο που πήγαινε, βρήκε ένα τσομπανάκι. «Γεια σου». «Καλώς τον. Πού πας από εδώ?» «Άστα». Και του διηγήθηκε την ιστορία του. «Κι εγώ έπαθα άλλα βάσανα. Έπεσα και κοιμήθηκα και πέσαν τα πρόβατα σε ένα σπαρτό και το φάγαν όλο, και φοβήθηκα τα αφεντικό και έφυγα τώρα από εδώ». Τραβήξανε λοιπόν και πήγανε μαζί στη Σμύρνη. Αδέρφια ήταν αγαπημένα και οι δυο. Λέει λοιπόν το τσομπανάκι: τώρα τι θα κάνουμε για να ζήσουμε?» Βλέπετε, ήταν ξένοι, δεν ξέρανε κανένα. Λέει ο άλλος: «Στάσου να δω, έχω στην τσέπη μου 2 λίρες. Αν τις έχω, κάνουμε δουλειά. Εγώ ξέρω και κάνω το χασάπι». Και πάνε και παίρνουν ένα σφαχτό, μια κατσίκα. Ήταν νόστιμο το κρέας. Έτρεχαν όλοι σε αυτούς. Από κατσίκι έγινε βόδι το κρέας. Πηγαίνανε καλά. Σε ένα χρόνο έγιναν βαθύπλουτοι αυτοί. Τώρα πήγαινε να σεριανίσεις και όταν έρθεις πηγαίνω κι εγώ. Τώρα πια είχανε υπάλληλους, είχανε πολλά πράγματα. Πήγε το ψαραδάκι, σεριάνισε ένα μήνα και γύρισε. «Α, ωραία είναι κι εδώ, αλλά είδα άλλα μέρη πιο ωραία». Ξόδεψε όμως πολλά λεφτά. Λοιπόν, ετοιμάστηκε τώρα το τσομπανάκι, πήρε το δισάκι του και έφυγε με τα πόδια όπως αυτός. Δεν πήρε βαπόρι. Πείνασε λοιπόν και πήγε να φάει σε ένα μαγειριό. Έφαγε καλά και σηκώθηκε να πληρώσει. «Δεν πληρώνουν εδώ, δεν περνούν τα λεφτά σου». Και το βράδυ πάλι τα ίδια. «Τι διάβολο, τόσα έξοδα έχουν. Χιλιάδες άνθρωποι πηγαίνουν και τρώνε. Πού τα βρίσκουν, δεν σώνονται. Εγώ θα τους ρωτήσω. Ξοδεύετε τόσα πράγματα, πού τα βρίσκετε, δεν σώνονται?» Του λένε:
θα πας στο τάδε μέρος, στον τάδε αριθμό, που είναι ένας τσαγκάρης και έχει 40 δουλευτάδες και κάνει ο καθένας τους ένα ζευγάρι παπούτσια που έχουν ένα φράγκο. Τα μαζεύει λοιπόν τα αφεντικό σε ένα ζεμπίλι μέσα και τα κάνει κομμάτια και τα ρίχνει στο ποτάμι. Αυτά να μάθεις και να έρθεις να σου πούμε γιατί το μαγέρικο κερνάει. Λοιπόν, πήγε αυτό την άλλη μέρα και βρήκε το παπουτσί. Περίεργος περίμενε να δει να τελέψουν οι εργάτες και βλέπει όπως του τάπανε. Μάζεψε τα παπούτσια, τα κομμάτιασε με το σκεπάρνι και πήγε να τα ρίξει στο ρέμα. «Βρε αδερφέ, πού τα βρίσκεις τόσα έξοδα που πανάδικα?» «Να πας στο τάδε μέρος. Είναι ένας χόντζας και όταν βγαίνει στο μιναρέ να φωνάξει, βγαίνει με τα γέλια και όταν κατεβαίνει κλαίει. Να μάθεις γιατί γίνεται αυτό και να έρθεις να σου πω κι εγώ.» Αυτός τότε αμέσως την άλλη μέρα πήγε στο χόντζα και κάθισε κάτω από το μιναρέ να δει. Βλέπει λοιπόν το χόντζα να ανεβαίνει, να φωνάζει και να γελάει. Όταν κατέβαινε, είχε το μαντίλι του και σφουγγούσε τα μάτια του και έκλαιγε. Το βράδυ χτυπάει την πόρτα του χόντζα. «Είμαι ξένος. Δεν με δέχεσαι απόψε να μείνω στο σπίτι σου?» Τότε ήταν καλοί οι ανθρώποι. «Ναι», είπε ο χόντζας. Τον περιποιήθηκε λοιπόν ο χόντζας, τον έβαλε και έφαγε. «Σε είδα που ανέβαινες και γελούσες και όταν κατέβαινες έκλαιες. Τι σου συμβαίνει, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα?» «Αχ παιδί μου, όταν ήμουν νέος και ανέβαινα να φωνάξω, με τριγυρίζαν οι άγγελοι. Ήμουν αθώος, αναμάρτητος. Τώρα φαίνεται ότι αμάρτησα και δεν βλέπω τίποτα. Περιμένω λοιπόν πως κάτι θα δω και γι' αυτό γελώ. Αλλά όταν βλέπω πως δεν βλέπω τίποτα, απελπίζομαι και γι' αυτό κλαίω.» Γυρίζει τότε το τσοπανάκι στον παπουτσί. «Έλα λέγε, έμαθες?» «Έμαθα.» «Τι είναι?» Του είπε λοιπόν τι είναι, να μην τα λέμε πάλι. Του λέει τότε κι αυτός. «Εγώ ήμουν ένας παπουτσής του δρόμου και έβγαλε διαταγή ο βασιλεύς. Όποιος κάνει ένα ζευγάρι παπούτσια στην κόρη του χωρίς να πάρει μέτρα και χωρίς να φαίνεται την βελονιά, θα γίνει αυτός ο γαμπρός του. Όλοι δοκίμασαν, όλοι απέτυχαν και τους αποκεφάλισε. Τέτοια διαταγή είχαν. Όποιος δεν επιτύχει, να τον αποκεφαλίζουν. Εγώ ήμουνα που ήμουνα χαμένος. Ας δοκιμάσω, είπα. Ή θα πετύχω ή θα με αποκεφαλίσουν. Λοιπόν, αποφάσισα και επέτυχα και με έκανε γαμπρό. Μια μέρα σκέφτηκα, μωρέ, τι ήμουνα και τι έγινα. Και με το να σκεφτώ αυτό, έχασα τη γυναίκα μου. Χάθηκε. Πού πήγε, τι έγινε, δεν ξέρω.» Τον μπαίνει λοιπόν στο ιδιαίτερο δωματιάκι και του δείχνει στη μια γωνιά φράγκα. Στην άλλη γωνιά ένα σωρό φλουριά. Στην άλλη ένα σωρό λίρες. «Αυτά είναι πρίκα της γυναίκας μου. Τι να τα κάνω, αφού έχασα τη γυναίκα μου. Κάνω κι εγώ τόσα έξοδα, ώσπου να σωθούνε και να πάρω κι εγώ το νοματιό μου και να φύγω όπου με βγάλει τύχη.» Αμέσως το τσοπανάκι πήγε στο μάγειρα. Τι έκανες?» «Α, με έστειλες εκεί, αλλά και εκείνους με έστειλες άλλο.» Του είπε λοιπόν για το χόντζα και γιατί έκανε τα έξοδα παπουτσής. «Έλα εδώ.» Τον επέρνει στο μέσα δωμάτιο που είχε δύο λιοντάρια. Τον αξερνούσε χρυσό και τ' άλλο έκοβε ασήμι. «Σώνονται αυτά. Γι' αυτό κάνουμε έξοδα.» Το βάλε στο δρόμο πια να πάει στον τόπο του με τα πόδια. Στο δρόμο το τσοπανάκι άκουσε δυο που προπορευόντουσαν και έλεγαν: «Πάει και αυτό το καημένο το παλικάρι. Τη βασιλοπούλα δεν την έκανε να μιλήσει και το σκότωσαν.» «Το σκότωσαν και αυτό το παλικαράκι.» Τους ακολούθησε λοιπόν αυτός και πήγε στο μέρος αυτό χωρίς να τους πει τίποτα. Την άλλη μέρα λοιπόν ρώτησε πού πηγαίνει και πίνει καφέ ο βασιλές. Του είπαν στη Λέσχη να πάει να τον βρει. Παρουσιάστηκε λοιπόν μπρος του και του λέει ο βασιλιάς: «Τι θέλεις?» «Να, κάτι άκουσα και έρχομαι κι εγώ να στοιχηματίσω.» Αλλά ο βασιλιάς τον είδε έτσι παλικάρι και τον ελυπήθηκε. Θα πήγαινε χαμένος. «Εγώ δεν λυπάμαι και με λυπάσαι εσύ.» «Τότε μπρος λοιπόν.»
Φαίνεται και η βασιλοπούλα τον ηγάπησε και μίλησε. Αμέσως λοιπόν θέλησε να τον στεφανώσει ο βασιλιάς, αλλά δεν παραδέχτηκε το τσοπανάκι. Έχω κι εγώ γονείς. Να γυρίσω να μου δώσουν την ευχή τους, να μου δώσεις την ευχή σου, να την πάρω να φύγουμε. Δεν μπορούσε να μην τη δώσει αυτό στην πρίκα της. Ήταν 9 γομάρια χρυσό. Τη φόρτωσε σε 9 μουλάρια, την πήρε και φύγανε. Σαν γύρισε στο φίλο του το ψαραδάκι, του είπε: «Εσύ πήγες, σεριάνησες, εγώ πήγα και έφερα γυναίκα και λεφτά. Τώρα πια πρέπει να φύγουμε, να πάμε στην πατρίδα μας». Τα πουλήσαν όσα είχαν, συνάξανε το χρήμα και φύγανε. Φτάσανε στο μέρος όπου συναντηθήκανε. Εκεί θα χωρίζανε, γιατί απ' αλλού ήρθε το ψαραδάκι, απ' αλλού το τσοπανάκι. Τώρα αδερφέ, θα μοιράσουμε δίκαια. Θα πάρω εγώ 5 γομάρια φλουρί, γιατί εγώ τα άφερα, θα πάρω και τη γυναίκα». Και χωρίσανε, αποχαιρετιστήκανε. Όταν όμως κάνανε να φύγουνε, τον φωνάζει πάλι πίσω: «Έλα εδώ, γιατί δεν τα μοιράσαμε καλά. Εγώ πρέπει να πάρω τα 6 γομάρια, γιατί εγώ τα άφερα, και εσύ τα 4. Όπως τα έλεγε λοιπόν το τσοπανάκι, τα δεχότανε το ψαραδάκι. Αποχαιρετιστήκανε να φύγουνε, αλλά τον φωνάζει πάλι πίσω: «Έλα εδώ, έλα πίσω, να μοιράσουμε δίκαια. Πάρε εσύ τα μισά και εγώ τα μισά. Τη γυναίκα στη μέση θα τη χωρίσουμε». Και αυτό γίνεται. Τραβάει το ένα κανί το τσοπανάκι, το άλλο κανί το ψαραδάκι. Βγάζει τη χατζάρα ο Χασάπης, το τσοπανάκι, να τη σκίσουνε στη μέση. Έβγαλε λοιπόν τη μαχαίρα να τη χτυπήσει, τρόμαξε εκείνη, έκανε «Α, α!». Έβγαλε ένα φίδι. Έβγαλε πολλά φίδια, ώσπου δεν έβγαζε πια. Βλέπεις, αυτά τα φίδια ήταν οι ψυχές που έπαιρνε στο λαιμό σου, που τους έσφαζε ο πατέρας σου. Αυτά μιαν ημέρα ήθελε να βγούνε να σας πνίξουν και τους δυο, λέει το τσοπανάκι. Λοιπόν, χαλάλη σου και τα χρήματα, χαλάλη σου και η γυναίκα. Κι εγώ είμαι μαθές, εκείνο το ψαράκι που με έπιασες και μ' άφησες. Δίνει μια και πέφτει στη θάλασσα και έφυγε. Έτσι λοιπόν πήρε το ψαραδάκι τη γυναίκα και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Τασία, πέρασε η ώρα. Έχεις καταλάβει ότι δεν θα προλάβουμε να παίξουμε με τα παιδιά? Να παίξουμε. Ξέρεις τι παιχνίδι έλεγα να παίξουμε σήμερα? Όχι, για πες. Το όνομα ζωοπράγμα. Α, ωραία. Θα το εξηγήσεις εσύ? Ναι. Συνήθως τα παιδιά το ξέρουν αυτό. Λένε ας πούμε την αλφάβητο από μέσα τους και εκεί που τον σταματάει κάποιος, αυτό το γράμμα χρησιμοποιούν. Μια άλλη ιδέα είναι να ανοίξετε ένα βιβλίο σε μια οποιαδήποτε σελίδα και παίρνετε, για παράδειγμα, το πρώτο γράμμα της τρίτης σειράς. Γιατί έτσι αποφεύγουμε και τις αβολιές. Να σου λέει άλλο stop και να λες πάντα το γράμμα που σε συμφέρει. Σωστά. Κάθε παίκτης, ακούγοντας το γράμμα αυτό, πρέπει να γράψει. Έχει ετοιμάσει από πρωτήτερα μολύβι και χαρτί και σε ένα χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από 5-6 λεπτά. Όσο κρατάει ένα τραγούδι. Ναι. Πρέπει να βρει ονόματα πόλεων, ονόματα φυτών, ονόματα αντρικά και γυναικεία, επαγγέλματα και ονόματα ζώων. Όλα αυτά τα ονόματα θα αρχίζουν από το γράμμα που υπόθηκε. Κάθε παίκτης μετά διαβάζει με τη σειρά του τα ονόματα που έγραψε. Όσα ονόματα γράφονται από 2 ή περισσότερους παίκτες δεν υπολογίζονται και κάποιος που έχει πει... Μάλλον, ναι,
Εγώ ξέρω 5 πόντους υπολογίζω. Ναι, εγώ έτσι το ξέρω. Όχι, έτσι το ξέρω. Δηλαδή, όταν αν έχεις γράψει, ας πούμε, από το ΤΑΦ, έχεις γράψει εσύ ΤΑΣΙΑ και έχω γράψει και εγώ ΤΑΣΙΑ, παίρνουμε από 5 βαθμούς. Ενώ άμα έχεις γράψει εσύ ΤΑΣΙΑ και εγώ ΤΟΥΛΑ, παίρνουμε από 10 βαθμούς. Και αν έχω γράψει εγώ, ας πούμε, ΤΑΣΙΑ και εσύ δεν έχεις γράψει τίποτα, παίρνω 20 βαθμούς εγώ. Λοιπόν, παίζουμε. Ξεκινάω. Α. Να το παίξουμε κοιτώντας από βιβλίο. Άνοιξε αυτό το βιβλίο που έχεις εκεί. Λοιπόν, και είπες ότι είναι το πρώτο γράμμα της τρίτης σειράς. Το πρώτο γράμμα της τρίτης σειράς. Το νι. Σιγά που είναι... Δεν είναι τρίτη αυτή. Τρίτη είναι αυτή. Όμικρον είναι. Εντάξει, όμικρον. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ως ένα τραγούδι. Πάμε ένα τραγούδι. Εντάξει. Μωρέ Αθηνά, να αλλάξουμε γράμμα από όμικρον, τι θα πρωτοβρούμε? Όχι, όχι, όμικρον, όμικρον ήρθε. Γιατί δεν έχεις βρει τίποτα? Όχι ακόμα. Έχεις βρει κανένα φυτό? Ένα έχω βρει. Πολύ βρήκε. Φυσικά. Ό,τι βρούμε όσο κρατήσει το τραγούδι, έτσι θα το παίζουμε. Ναι, 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 έτσι, έτσι. Δύσκολο. Λοιπόν, τέλειωσε. Πάμε. Πόλης, τι έχεις βρει? Ουρανούπολη. Ένα έχεις βρει? Ναι. Ωραία, παίρνεις 10 βαθμούς. Εγώ έχω βρει Ολυμπία και οι Νούσες. Εννοείς η του νησιού η πόλη? Πόλη, η πόλη του νησιού λέγεται οι Νούσες. Δεν είναι πόλη, είναι χωριό. Δεν το δέχομαι αυτό. Μόνο την Ολυμπία δέχομαι και την Ουρανούπολη. 10-10. Ορτανσία. Πέντε δηλαδή καθένας μας. Πέντε. Ναι, αλλά έχω βρει και την Ρίγανη που λέγεται, δεν λέγεται και ο Ρίγανη. Δεν το δέχομαι τίποτα. Καλά. Ονόματα. Ονόματα Ορέστης. Όμηρος. Ωραία. Δέκα ο καθένας. Α, έχεις καλό. Ορέστης, Οδυσσέας, Ουρανία. Εσύ δηλαδή έχεις 30. Εγώ έχω μόνο τον Όμηρο, αλλά δεν τον έχεις πει. Όχι. Άρα 10 κι εγώ.
επάγγελμα. Επάγγελμα λέμε. Εσύ να πεις πρώτα. Οδοντίατρος οριλά. Ο οριλά είναι λάθος γιατί αυτό είναι ωμέγα. Είναι από το οτορινολαριγκολόγος. Πω, ναι, λάθος. Μόνο οδοντίατρος. Εγώ έχω βρει ένα, δεν ξέρω αν θα το δεχτείς, ομπρελάς. Αυτός που πουλάει ομπρέλες. Εσύ θα το δεχτείς. Αυτός που πουλάει ομπρέλες. Ναι, δεν, άμα είμαστε, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας και γίνεται μια συγκέντρωση, μια διαμαρτυρία και βρέχει, δεν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, συνήθως είναι και μετανάστες που πουλάνε ομπρέλες. Πώς τους λες αυτούς? Και αυτός που πουλάει, ας πούμε, στυλό λέγεται στυλάς. Καλά, εντάξει. Δεν το δέχεσαι. Ωραία, στα ζώα. Πώς έχεις βρει? Ένα. Εγώ τρία. Πες το ένα. Ουρακοτάγκος. Και εγώ τον έχω βρει. Άρα πέντε. Και έχω βρει τον όναγρο. Και έχω βρει και τον όνο, που είναι το γαϊδούρι στην καθαρεύουσα. Λοιπόν, για μέτρα τους πόντους σου. 10, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 70. Εγώ έχω 10, 20, 30, 40, 50 μόνο εγώ. Γιατί είχα τα ονόματα. Είχα τα ονόματα εγώ που έφυγα μπροστά. Άρα με νίκησες. Ναι, μωρέ. Εντάξει. Οπότε, για να είμαι και κάπως χαρούμενη πριν κλείσουμε, θα σου βάλω μερικά ενίγματα. Είσαι χαρούμενη αν δεν τα βρω. Αν τα βρω. Ελπίζω να μην τα βρεις όλα. Λοιπόν, τι θα είναι αύριο και τι ήταν χτες? Για πες. Το σήμερα. Πού είναι βέβαιο ότι πας όταν είσαι 12 χρονών? Πού είναι βέβαιο ότι πας όταν είσαι... Δεν ξέρω. Στα 13. Πολύ καλό. Καλό. Θα σου κάνω κι εγώ. Να σου κάνω ή να μην σου κάνω τώρα? Λοιπόν, είναι δικό σου, αλλά πιο πολύ το χρησιμοποιούν οι φίλοι σου και δεν τους το δανείζεις. Ούτε μπορούν να σου το κλέψουν, ούτε μπορούν να σου το πάρουν. Το βρήκα. Το όνομά μου. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα στους φίλους μας μια σπαζοκεφαλιά για να μπορούν να μας στέλνουν σε mail τις απαντήσεις. Ωραία. Αν 5 παιδιά μπορούν να φάνε 5 πλάκες σοκολάτας σε 5 λεπτά, πόσος χρόνος χρειάζεται για να φάνε 50 παιδιά 50 πλάκες σοκολάτας? Ωραία. Να πούμε πού θα στείλουν τις απαντήσεις τα παιδιά. Στο mail του ηρωή onair@ropavlaroi.gr. Θα γράψετε όμως το θέμα για την εκπομπή παρέα με τα παραμύθια, για να ξέρουμε ότι είναι για μας, γιατί είναι πολλές οι εκπομπές στο διαδικτυακό ραδιόφωνο και μην μπερδεύονται οι άνθρωποι και βλέπουν σοκολάτες και γκοφρέτες. Να ξέρουμε ότι είναι για μας οι απαντήσεις. Εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν πήραμε ακόμα απαντήσεις από το χτεσινό ένιγμα που μου είχε βάλει η Αθηνά, δηλαδή τι γεννιέται με ουρά και χωρίς πόδια και πεθαίνει με πόδια και χωρίς ουρά. Οπότε μπορείτε στο mail να γράψετε και αυτή την απάντηση. Άλλη μια φορά το λέω. onair@ropavlaroi.gr. Και κάτι ακόμα. Μην ξεχνάτε, αν επικοινωνείτε μαζί μας και έχετε μία επιθυμία, κάποιο παραμύθι που θέλετε να διαβάσουμε ή κάποιο δικό σας παραμύθι να μας το στείλετε και να σας το διαβάσουμε, εμείς εδώ είμαστε. Αυτά λοιπόν για σήμερα, αύριο πάλι. Γεια σας. Γεια σας.